είναι ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης και σίγουρα το πιο σημαντικό στον ισπανόφωνο κόσμο. Ο λόγος για το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, που φέτος διεξάγεται υπό ειδικό καθεστώς και με ειδικό πρωτόκολλο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά με πολλούς αστέρες να το παρακολουθούν από κοντά. Πρώτη από αυτούς, η Έλενα Ανάγια, μούσα του Πέδρο Αλμαδόβαρ, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Woody Allen, Rifkin's Festival, με την οποία άνοιξε η αυλαία του φετινού Σαν Σεμπαστιάν. Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία ενός ζευγαριού από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έρχεται για διακοπές στο Σαν Σεμπαστιάν την περίοδο του φεστιβάλ και στην διάρκεια της παραμονής σε αυτό, η μεν γυναίκα συνάπτει δεσμό με έναν όμορφο Γάλλο σκηνοθέτη, ο δε σύζυγός της την απατά με μια εντυπωσιακή Ισπανίδα της περιοχής. Ο Αμερικανός Βίγκο Μόρτενσεν είναι επίσης ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα του φεστιβάλ για την καριέρα του ως ηθοποιός και πλέον ως σκηνοθέτης, η πρώτη ταινία του οποίου θα παρουσιαστεί στην διάρκεια του φεστιβάλ. Παρόν στο φετινό Σαν Σεμπαστιάν θα είναι και ο Ματ Ντίλον για να παρουσιάσει την σκηνοθετική του δουλειά σε ένα ντοκιματέρ για την κουβανέζικη μουσική. Συνολικά 19 ταινίες διαγωνίζονται φέτος στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Αρκετές από αυτές έλαβαν μέρος και κάποιες βραβεύτηκαν και στις Κάνες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ευρωπαϊκή παρουσία με 13 συνολικά ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου έργου του Δανού σκηνοθέτη Τόμας Βίντερμπεργκ, Drunk, στο οποίο μια ομάδα φίλων αποφασίζουν να αρχίσουν το ποτό για να αποκτήσουν υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους. Το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν ολοκληρώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου.